για να μιλήσουμε για την ευρωπαϊκή διάσταση της όποιας, μάλλον την αμυντική διάσταση της όποιας ευρωπαϊκής στρατηγικής, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα, που δεν υπάρχει, αλλά εν πάση περιπτώσει ίσως θα μπορούσε να υπάρχει, πρέπει να δούμε λίγο το ευρύτερο πλαίσιο. Καταρχάς, να δούμε πώς μας βλέπουν έξω. Είχαμε, ας πούμε, τη σύνοδο των G20 στο Μπαλί. Ναι. Εκεί λοιπόν τις μεγαλύτερες χώρες του πλανήτη, Κίνα, Ινδία μεταξύ των άλλων, αποφάσισαν να μην συνυπογράψουν την απόφαση, την καταγγελία ενάντια στην εισβολή της Ρωσίας. Αυτό δεν το κάνανε γιατί είναι φιλορώσοι, σε καμία περίπτωση. Δεν είναι φιλορώσοι οι Κινέζοι, οι Ινδοί είναι, αλλά δεν είναι ταυτισμένοι με την φιλορώσοι, δεν είναι, απλώς χρειάζονται την Ρωσία για ως αντίβαρο ενάντια στην Κίνα. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνουν όμως κάτι. Αυτοί αντιλαμβάνονται ολόκληρη τη Δύση, αυτό που λέμε την ευρωγενή Δύση, την αντιλαμβάνονται σε ένα ενιαίο μέγεθος. Δεν είναι δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη, η Δυτική Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά και η Ρωσία. Για τους εκτός από αυτό το σύστημα και τα μεγάλα μαγαζιά του πλανήτη όπως είναι η Ινδία και η Κίνα, αυτό είναι ένα ενιαίο πράγμα. Λοιπόν, είναι η Ευρώπη και οι προεκτάσεις της σε άλλες υπήρους. Η ευρωγενής Δύση, εν πάση περιπτώσει. Αντιλαμβάνονται λοιπόν τη σύγκρουση αυτή που γίνεται μέσα στο εσωτερικό ως ένα είδος εμφυλίου πολέμου και προσπαθούν να τον κεφαλαιοποιήσουν προς όφελός τους. Από την άλλη, είναι πάρα πολύ ενοχλημένες από το ότι ιδιαίτερα η Ευρωατλαντική Δύση θέτει κάποια, προσπαθεί να τους επιβάλλει μια λογική, ή είσαι με μένα ή είσαι με αυτόν. Λοιπόν, αυτή όμως είναι μια ανάγνωση των διεθνών σχέσεων που δεν έχει καμία σχέση με τους ανατολικούς πολιτισμούς. Αυτό είναι ένα κομμάτι της ευρωπαϊκής ανάγνωσης του κόσμου που προέρχεται από το μανιχαϊστικό στοιχείο στον δυτικό πολιτισμό και μια σειρά από άλλα που δεν υπάρχει λόγος να τα συζητήσουμε τώρα. Για τους Κινέζους λοιπόν ή για τους Ινδούς υπάρχει ένα πλέγμα συνεργειών και ανταγωνισμών που υπάρχει την ίδια στιγμή. Λοιπόν, με τους Ρώσους συνεργάζονται, είναι και σύμμαχοι, είναι και αντίπαλοι, είναι και ανταγωνιστές. Σε μικρότερο βαθμό το ίδιο συμβαίνει και με τους Αμερικάνους. Ναι, μεν υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ τους, πλην όμως συνεχίζουν να είναι μεγάλοι εμπορικοί, τεχνολογικοί εταίροι και ενδιαφέρονται και οι δύο για το παγκοσμιοποιημένο καπιταλιστικό σύστημα κλπ. Ακόμη και η Κίνα με την Ινδία, που έχουν τεράστιο γεωπολιτικό ανταγωνισμό και είναι στα πρόθυρα σύγκρουσης, λοιπόν, έχουν και εξαιρετικά συνεργατικά στοιχεία. Έτσι λοιπόν, αντιλαμβάνονται την προσπάθεια της Ευρωατλαντικής Δύσης να τους πει είμαι μένα ή με τον άλλον ως ένα είδος ανανεωμένου υπεριαλισμού. Λένε ποιος εσύ ρε μεγάλε που θα μου πεις εμένα τι θα κάνω, δεν θα μου δώσεις εντολή, θα λειτουργεί το διεθνές σύστημα με τους κανόνες τους δικούς σου και εγώ πρέπει να σε υπακούσω ή αλλιώς θα με βάλεις στο περιθώριο. Οπότε τι γίνεται, δημιουργείται λοιπόν ένα αντίπαλο δέος πλέον στην Δύση, στην Ευρωατλαντική Δύση, αλλά και γενικότερα απέναντι στην ευρωγενή Δύση. Δηλαδή αντιλαμβάνονται όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο συμπεριλαμβανομένης και της Ρωσίας ως τον κόσμο που φεύγει, που χάνεται και ότι έρχεται η δικιά τους η σειρά. Έρχεται η δικιά τους σειρά να πάρουν την σκυτάλη στην κορυφή της ιστορίας, στην ηγεσία του πλανήτη, ανεξαρτήτως αν αυτοί έχουν ανταγωνιστικές σχέσεις μεταξύ τους, και λένε ότι έρχεται ο αιώνας της Ασίας. Και έρχομαι σε αυτό που μου είπες. Αυτό είναι το ευρύτερο πλαίσιο. Έχουμε λοιπόν μια δυτική Ευρώπη, γιατί όταν μιλάμε για Ευρώπη εκτός Ρωσίας μιλάμε για τη δυτική Ευρώπη, η οποία είναι μπλεγμένη σε έναν ολοκληρωτικό και απόλυτο πλέον πόλεμο με τη Ρωσία, ανεφλόγου και αιτίας. Θα μου πεις, μα η Ρωσία δεν είναι αυτό, δεν επιτέθηκε, δεν έκανε, δεν έρανε. Ναι, τα έκανε. Ωραία. Φταίει, υφίσταται συνέπειες, αλλά ξεχνάμε κάτι που οι πρόγονοι μας το γνώριζαν πάρα πολύ καλά, ότι η πόλεμη μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών ήταν ενδυμικό φαινόμενο. Κανείς δεν σκέφτηκε να πει στο παρελθόν ότι θα πετάξει τη μία χώρα έξω ή την άλλη γιατί έκανε εισβολή σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Λοιπόν, όλα αυτά ήταν κομμάτι του παιχνιδιού. Τώρα για πρώτη φορά δεν είναι.
Οπότε δημιουργείται ένα χάσμα στην Δυτική, στην Ευρώπη, που πλέον εντοπίζεται και γεωγραφικά, είναι περίπου στο Δνίπερο. Έχουμε μια μικρή Ευρώπη, πλέον τίνει να δημιουργηθεί, που θα τελειώνει κάπου εκεί. Η Ρωσία πλέον αποκόπτεται γεωπολιτικά, πολιτισμικά και φαντασιακά, ή τουλάχιστον απειλεί να συμβεί αυτό το πράγμα και να ενσωματωθεί και αυτή με τη σειρά της στο ασιατικό σχήμα. Οπότε το αμυντικό κομμάτι, η αμυντική στρατηγική, το να αναπτύξει δηλαδή ένα είδος σοβαρών στρατιωτικών ικανοτήτων η εναπομείνασα Ευρώπη, είναι το λιγότερο. Το βασικό είναι να βρούμε ποια είναι η υψηλή μας στρατηγική. Η Ρωσία αποτελεί ιστορικό κομμάτι, εθνολογικά, φυλετικά και πολιτισμικά αποτελεί κομμάτι του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Αυτό είναι κάτι αναντήρητο. Αυτό όμως αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν κινδύνο. Η Ρωσία θα προτιμούσε τόσο ως χώρα, όσο και η ηγεσία του Κρεμλίνου, όσο και στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι της ρωσικής κοινωνίας, θα προτιμούσε μία σχέση με την, να αποτελεί κομμάτι του ευρωπαϊκού γίγνεσθε. Αν υπήρχε η πραγματική Ευρώπη, η Ευρώπη που ξεκινάει από τις ακτές της Ιρλανδίας και φτάνει στο Βλαδιβοστόκ, γιατί αυτή είναι η πραγματική Ευρώπη, και έβρισκε έναν τρόπο... Από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Από τον Ατλαντικό στον Ειρηνικό. Θα ήταν ο αναντήρητος ηγεμόνας του κόσμου. Τέλος. Και δεν θα υπήρχε κανένας να την αμφισβητήσει. Αυτό ελπίσαμε πολύ, ότι και εγώ μεταξύ αυτών, ότι μπορούσε να γίνει μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης. Να δημιουργηθεί δηλαδή από τη μία στη Δυτική Ευρώπη ένα γεωπολιτικό σύστημα σχετικά ενιαίο, στο οποίο να κουμπώσει, όχι ως μέλος, γιατί ήταν πολύ μεγάλη η Ρωσία, αλλά ως ένα το δεύτερο συστατικό στοιχείο, και να γίνει μια χαλαρή μεν, υπαρκτή δε πανευρωπαϊκή γεωπολιτική συσπήρωση, που θα ξεκινούσε, είπαμε, από τον Ατλαντικό και θα έφτανε στον Ειρηνικό και θα ήταν ο απόλυτος και αναντήρητος ηγεμόνας του πλανήτη, και τέλος. Όλοι οι υπόλοιποι θα μπαίνουν στο περιθώριο, συμπεριλαμβανομένων και των Αμερικανών. Θα γίνονταν κολαούζοι και των Κινέζων και των Ινδών και των πάντων.